Λοιπόν. Και αυτό εδώ, τη γωνία πίσω. Ναι. Ταυτόχρονα. Ναι. Λοιπόν, αυτή η Κυψέλη είναι από τον Αλεξανδρή. Οι διαστάσεις της είναι στάνταρ. Από όλους τους κατασκευαστές, πάρε εδώ το μέτρο. Λοιπόν, οι διαστάσεις με στάνταρ νούμερα είναι αυτές. Εδώ. 50,5. Έτσι. Επί 41,7. 41,8 με το βάψιμό τους. Παντού έχουμε την ίδια εφαρμογή. Αν σηκώσουμε αυτό, δεν μπορεί να εφαρμόσει η Κυψέλη, γιατί έχει εξόγκωμα εδώ και εξόγκωμα πίσω. Το ίδιο και η γωνία. Και η άλλη πλευρά. Αυτό δεν μας επιτρέπει να έρθει πιο μέσα η Κυψέλη πάνω από αυτό. Εάν είναι κοντύτερη η Κυψέλη, φυσιολογικά θα πατούσε πάνω σε αυτό το μπιμπίκι. Οπότε θα άφηνε ένα κενό εδώ που θα περνούσαν οι μέλισσες από εκεί. Συνεπώς, αν δεν έχει τις διαστάσεις αυτές η Κυψέλη τα 2 εκατοστά και να εφαρμόζει πλήρως μπροστά πίσω, θα μας άφηνε κενό από τα πλάγια. Άρα και οι πόρτες δεν αφήνουν ποτέ κενό σε καμία από τις Κυψέλες μας, σε κανέναν από τους ορόφους μας, δεν αφήνουν πουθενά κενό. Κοιτάξτε, πίσω, μπρος, καθόλου κενό. Πρόσωπο αυτό. Μετά υπάρχει και άλλη λεπτομέρεια. Εδώ μέσα, τα πορτάκια έχουν 2 μπιμπικάκια. Το ένα μπιμπικάκι αυτό βρίσκεται όχι ακριβώς στο κέντρο, όταν κλείνουμε να μεταφέρουμε τα μελίσια μας, μπαίνει κάτω, μπαίνει μέσα και αυτά τα μπιμπικάκια, να τα ανασηκώσω λιγάκι. Είναι κρυμμένα για να μην τα αφήνουν να βγει. Περνάνε από το κάτω μέρος με πολύ δυσκολία, πετάγονται πάνω. Με φοβερή δυσκολία. Αντιθέτως, όταν τα έχουμε σε θέση μελισσοκομείου, βλέπετε ότι αφήνουν κενό. Γιατί τα μπιμπικάκια μας ακουμπάνε πάνω στην Κυψέλη. Αφήνουν κενό εδώ. Ενώ αντιθέτως, έρχονται. Ακούστε το θόρυβο που κάνουν που μπήκαν τα μπιμπίκια μέσα. Έχουν μπει από κάτω τα δωράκια, κάτω από τον όροφο. Οπότε πρέπει να τραβηχτεί ουσιαστικά για να ανοίξει, πρέπει να τραβηχτεί έξω έτσι. Και μετά πάνω. Αλλιώς δεν ανοίγει. Ασφαλίζουν τέλεια. Κοιτάξτε εδώ την Κυψέλη που έχει τα κλειδιά. Κοιτάξτε ασφάλιση που έχει. Πώς είναι δυνατόν να μετακινηθεί αυτό το πράγμα όταν πάνω στην Κυψέλη μας και πρόσφυση πολύ καλή έχει και δεμένες είναι, αλλά αφετέρου δεν δέχονται την πίεση κάτω, παίρνουν την πίεση μαζεμένα. Δεν μπορεί να βγει, δηλαδή είναι από μέσα. Δεν μπορεί να πετάξει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν βγαίνει εύκολα. Τραβιέται, έχει τα μπιμπίκια. Έχει τα δοντάκια από κάτω. Να, όταν είναι κλεισμένο, δεν βγαίνει. Εδώ, πώς θα βγει. Βλέπετε που πάει με την πίεση του δίνω και πετάγεται πάνω. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Σίγουρα ευθύνονται οι διαστάσεις των ορόφων. Για τις οποίες ο κατασκευαστές των βάσεων δεν έχει καμία ευθύνη. Και εδώ ακόμα, σε αυτήν εδώ, η οποία είναι άβαυτη, έτσι δεν έχει πάρει το πάχος. Δεν έχει πάρει. Με απόλυτη. Φανταστείτε αυτό. Χωρίς ακριβώς διαστάσεις. Έτσι, κοιτάξτε και πίσω. Όλο μαζί, χωρίς να κουνηθεί. Φανταστείτε αυτό να πάρει και 2 χιλιοστά ακόμη πάχος 4 βαθών. Ναι, και με το κλειδί μπροστά πολύ πιο σταθερό. Ακριβώς. Από ό,τι ήταν πέρα. Άδειο είναι. Κοιτάξτε εδώ. Και δεν είναι, δεν φεύγει. Πώς είναι δυνατόν. Ναι, με το κούνημα δεν μπορεί να βγει. Δεν φεύγει από κάτω, αφού έχει τα δοντάκια. Αυτή τη στιγμή που αν ήταν πλαστικό σκέτο θα γλίστραγε. Αλλά τα δοντάκια εκεί μέσα κρατάνε. Αυτά τα δοντάκια επιτρέπουν να μην δεν αφήνουν, δηλαδή να σέρνουν. Το ίδιο δοντάκι υπάρχει και εδώ, εσωτερικά. Αυτό το δοντάκι είναι που την κρατάει εκείνη. Το ίδιο συμβαίνει και σκέφτεται με διάτρεπτο. Και αυτές ακόμη εδώ με διάτρεπτο πάτο. Το ίδιο ακριβώς έχουν. Έτσι. 2 δοντάκια πίσω και από ένα σε κάθε άλλη γωνία. Μάλιστα. Οπότε ο μόνος τρόπος για να κουνηθεί είναι ή να καβαλεί το οντάκι ή να τα θεωρήσει κάποιος ότι είναι άχρηστα και να πει λάθος είναι, ας τα κόψω. Έτσι. Ή ο όρφος να είναι μικρός, οπότε να το τερματίζει πίσω.